Καλησπέρα σας. Εγώ πιστεύω καταρχάς να πω δύο λόγια ότι η ανταπόκρισή σας απόψε είναι ουσιαστικά εκτός από αναμενόμενη, είναι και θεωρώ συνέπεια των όσων έχει αποδείξει μέσα από τη δουλειά του, μέσα από γενικότερα τη στάση του και τη συμπεριφορά του όλα αυτά τα χρόνια, ο συγγραφέας του των βιβλίων που παρουσιάζουμε απόψε, ο Νίκος Μουρατίδης, τον οποίο καλωσορίζουμε στην Πάτρα. Ευχαριστώ. Και τον ευχαριστούμε για την αγάπη που δείχνει στην πόλη και τη δείχνει με τις συχνές επισκέψεις, αλλά και με τους πολλούς και καλούς φίλους που έχει δημιουργήσει στην πόλη. Βέβαια, η ανταπόκριση απόψε φαινόταν όλες τις προηγούμενες μέρες, γιατί κυκλοφορώντας στους δρόμους της πόλης, αυτό που άκουγε κανείς στις παρέες ήταν μια φράση. Ήρθε ο Μουρατίδης, πάμε στο Μουρατίδη. Άρα λοιπόν ήταν ένα γεγονός. Πού το βλέπεις όλα αυτά? Το είδαμε εμείς, κύριε Μουρατίδη. Α, το είδατε. Βέβαια, εγώ προσωπικά πριν από λίγες μέρες γνώρισα τον κύριο Μουρατίδη μόνο από την τηλεόραση και τη δουλειά του. Γνώριζα βέβαια ότι είναι ένας άνθρωπος πολυπράγμων και ταλαντούχος και ικανός. Τον είχα ταυτίσει, ομολογώ, με το ρόλο περισσότερο του αυστηρού κριτή και του ψυχρού κριτή μερικές φορές. Τελικά όλα αυτά συνεπάγεται δίκαιος κριτής. Εν όψη όμως επίσκεψής του, και θέλω έτσι να το καταθέσω αυτό, ήθελα να του κάνω μια συνέντευξη για την εφημερίδα που εργάζομαι. Εκεί λοιπόν διαπίστωσα ορισμένα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, ότι μου έστειλε τις απαντήσεις μέσω email μέσα σε 15 λεπτά μόλις. Αυτό βέβαια για έναν δημοσιογράφο που έχει εμπειρία σημαίνει ότι έχει απέναντί του έναν άνθρωπο εκτός από οργανωτικό, βαθιά σκεπτόμενο και βέβαια συγκροτημένο και φιλοσοφημένο σε όλα. Και εκτός από αυτό, για να πω και στην ουσία, μελετώντας τη πολύ πλούσια δουλειά του αυτά τα χρόνια στη δισκογραφία, στη τηλεόραση, στο ραδιόφωνο και στην πρόθεση καλλιτεχνών, διαπιστώνει κανείς ότι ο Νίκος Μουρατίδης έχει παντρέψει με εξαιρετική επιτυχία, θα λέγε κανείς, το ταλέντο του στην τέχνη με το ταλέντο του στην επικοινωνία. Και βέβαια είναι ο άνθρωπος που όλοι γνωρίζουμε, βρισκόταν πίσω και εξακολουθεί να βρίσκεται πίσω από μεγάλους καλλιτέχνες, ιερά τέρατα του καλλιτεχνικού κόσμου, πίσω από Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Και βέβαια είναι ο άνθρωπος που την ώρα που παίζει μουσική στο κλαμπ και διασκεδάζει με τους φίλους και αστειεύεται, είναι έτοιμος να συμβουλεύσει το μεγαλύτερο καλλιτέχνη ανεξάρτητα από ρεπερτόρια, να προωθήσει τη δουλειά του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά ταυτόχρονα να ετοιμάσει κάτι πάντα πρωτοποριακό ο ίδιος, είτε για την τηλεόραση, είτε για το ραδιόφωνο, για το μικρόφωνο, είτε αλλού. Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά διαπιστώνουμε ότι είναι και ένας άνθρωπος που έχει βγάζει από μέσα του ένα αστήρευτο συνέστημα και το αποτυπώνει μέσα στα βιβλία του. Είτε αυτά είναι βιβλία για παιδιά, όπως αυτό που παρουσιάζουμε σήμερα, ο μικρός Αλκιβιάδης στο νησί των πειρατών, και είναι η δεύτερη σειρά, γιατί την πρώτη σειρά μας είχε κάνει πάλι την τιμή να την παρουσιάσει εδώ στην Πάτρα το 2004, ο Αλκιβιάδης και οι Ολυμπιακοί Αγώνες, έτσι δεν είναι? Καλύτερα να το λέμε καινούργια περιπέτεια του μικρού Αλκιβιάδη. Η καινούργια λοιπόν περιπέτεια του μικρού Αλκιβιάδη, πολύ ωραία, που παρουσιάζουμε σήμερα. Και έλεγα λοιπόν ότι αυτό το συνέστημα βγαίνει είτε σε αυτά τα βιβλία που προορίζονται για μικρούς, είτε για μεγάλους. Όπως είναι αυτό το βιβλίο σήμερα που παρουσιάζουμε, Αθήνα Θεσσαλονίκη.
Και αναδεικνύει μέσα από αυτά τα βιβλία ο Νίκος Μουρατίδης όλη την ευαισθησία του και την ειλικρίνεια με την οποία προσεγγίζει και περιγράφει τα ανθρώπινα συναισθήματα. Και όπως κάνει σε αυτό το βιβλίο λοιπόν, το οποίο είναι ένα βιβλίο που όντως διαβάζεται μονορούφι, που θεωρώ εγώ προσωπικά ότι ξεγυμνώνει την αλήθεια που λίγο πολύ όλοι κρύβουμε μέσα μας και που πολλοί από εμάς δεν τολμάμε καν να συνειδητοποιήσουμε. Αυτά τα λίγα από μένα τουλάχιστον, καλωσορίζοντας ξανά τον Νίκο Μουρατίδη στην πόλη και τον ευχαριστούμε για αυτή την παρουσίαση και βέβαια ευχόμαστε κύριε Μουρατίδη καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε, γιατί ό,τι κάνετε το κάνετε με μεράκι και ταλέντο. Αυτό είναι σίγουρο. Ευχαριστώ για τόσο καλά λόγια. Ξέρεις, αισθάνομαι κάπως αμήχανα. Γιατί? Ξέρεις, όταν είσαι παρόν και σου λένε τέτοια, νομίζεις ότι υπάρχουν υπερβολές και αυτά. Εντάξει, έχω ρίξει πολλή δουλειά στη ζωή μου. Θα τα πούμε στο μέλλον, τώρα σε λίγο. Λοιπόν, εγώ θα δώσω το λόγο στον εξαριστερό μου, τον κύριο Σπύρο Καραχάλιο, και δικηγόρο και δημοτικό σύμβουλο. Ακολουθεί μετά ο κύριος Σπύρος Πολίτης, δημοτικός σύμβουλος γνωστή σε όλους σας. Είναι στο πρόγραμμα η ομιλία και του Προέδρου του Επιμελητηρίου και καλού φίλου του Νίκου Μουρατίδη, του Κώστα του Ατζουλάτου, ο οποίος θα είναι κοντά μας σε λιγάκι. Βέβαια, στο σημείο αυτό θα έπρεπε και πριν δώσω το λόγο στον κύριο Καραχάλιο να πω ότι έχουμε και ένα μήνυμα από την κυρία Ράγιου, η οποία στέλνει το σημείωμά της λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων, δεν μπορούσε να παραστεί εδώ σήμερα. Όμως αναφέρει ότι ο Νίκος Μουρατίδης καθιερώθηκε σε ραδιοφωνικός παραγωγός, βοήθησε στο να αναδεικνύουν σπουδαία ταλέντα. Έχει παίξει μεγάλο ρόλο στα μουσικά πράγματα της χώρας, κατέκτησε την τηλεόραση με το χαρακτηριστικό του ύφος, την καυστική κριτική του απαράμιλο στυλ και τώρα ήρθε η ώρα να μας δείξει και το συγγραφικό του ταλέντο. Η αλήθεια, λέει η κυρία Ράγιου, είναι ότι οι άνθρωποι που είναι ταλαντούχοι είναι και πολυπράγμονες. Και καταλήγει λέγοντας ότι δυστυχώς ισολογισμοί, απολογισμοί, η ενίσχυση της ρευστότητας των τραπεζών, η χρηματοπιστωτική κρίση και άλλα συναφή δεν την άφησαν να είναι εδώ μαζί μας απόψε. Λοιπόν, να δώσω το λόγο στον κύριο Καραχάλη. Ευχαριστώ. Okay. Είναι η πρώτη μου παρουσίαση που κάνω βιβλίου και θέλω να μου επιτρέψετε το τρακ. Εν αρχήν ο λόγος, όπως αναφέρει το σχετικό ιερό κείμενο και επιμένει με την υπεροψία της φιλολόγου η Σοφία, η ηρωίδα του βιβλίου, η πρίμα λα μουζικά ντόπολα παρόλ, λε παρόλε, πρώτα η μουσική και μετά τα λόγια, όπως υποστηρίζει με πάθος ο Ανδρέας, μουσικός στο επάγγελμα, γόνος πλούσιας και καλλιεργημένης οικογένειας. Το δίλημα λογική συνέστημα, με ό,τι θετικό ή αρνητικό συνεπάγεται και συστοιχίζεται κάτω από αυτές τις δύο έννοιες και επιλογές για τη ζωή των ανθρώπων, δεν έχει μόνο αποτελέσει πηγή έμπνευσης και σημείο αναφοράς στην παγκόσμια λογοτεχνία, αλλά έχει θέσει σε δοκιμασία και εξακολουθεί να δοκιμάζει με απερίγραπτη ένταση την καθημερινότητα της ζωής, της συμπεριφοράς και των σχέσεων εκατομμυρίων ανθρώπων. Στο διαχρονικό αυτό δίλημα, ο Νίκος Μουρατίδης τοποθετείται, ή για την ακρίβεια, τοποθετεί στο βιβλίο του Αθήνα Θεσσαλονίκη τον έρωτα, τον ασυμβίβαστο και καταλυτικό των πάντων έρωτα, και τον αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο οι αρχαίοι πρόγονοί μας αντιμετώπιζαν τον πόλεμο. Πόλεμος πατήρ πάντων εστί. Η αρχή και το τέλος, το α και το ω, το μηδέν και το άπειρο, το τίποτα και το παν και αντίστροφα. Έρωτας ο πολιορκητής, έρωτας ο κατακτητής, έρωτας ο απελευθερωτής. Έρωτας όχι ως συνθήκη προσχώρησης ή αντικείμενο παραχώρησης, αλλά ως πλήρες, όπως τα λέγαμε οι συνομικοί, αναφέρετο και διαβίου δικαίωμα κάθε ανθρώπου. Ανεξάρτητα από φιλή, φίλο, ηλικία, οικονομική ή κοινωνική κατάσταση. Έρωτας χωρίς συμβιβασμούς, περιορισμούς και εκτόσεις, αλλά και έρωτας με τίμημα και κόστος βαρύ και επιπτώσεις όχι μόνο στο δικαιούχο, αλλά και στο περιβάλλον του και εν προκειμένου στο άμεσο περιβάλλον των ηρώων, αφού και οι δύο είναι παντρεμένοι και με παιδιά, μέχρι την τελική του πράξη. Την απελευθέρωση, την αποτείναξη της ενοχής, την κάθαρση. Ελαίο και φόβο περαίνουσα, την τοτιού των παθημάτων κάθαρση. Κυριολεκτικά διαπυρός και σιδήρου, αλλά και με το αίμα αρκετών από τους πρωταγωνιστές μας κυλάει η ιστορία μας. Όμως παρασύρθηκα από τον ρυθμό και την ένταση του μυθιστορήματος του Νίκου του Μουρατίδη και κυριολεκτικά προχώρησα στα βαθιά. Ας εξετάσουμε
και λίγο το πλαίσιο. Τη μορφή, το αμπαλάζ της ιστορίας, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο ίδιος, και στο βαθμό του δυνατού, ας επιχειρήσουμε δειλά την ανίχνευση στο κείμενο των πολλαπλών σημείων αναφοράς από τον κόσμο του συγγραφέα. Και τέλος, ας τολμήσουμε να συνομιλήσουμε θαρετά με τις αλήθειες εκείνες που αποκαλύπτονται με το ξεδίπλωμα της ερωτικής ιστορίας της Σοφίας από τη Θεσσαλονίκη και του Αντρέα από την Αθήνα. Εδώ στην Πάτρα, που συνειδητά επέλεξε για την πρώτη την παρουσίαση του βιβλίου ο Νίκος Μπρατίδης. Ας αρχίσουμε με τον τίτλο Αθήνα Θεσσαλονίκη. Πόλεις με μύθο. Πόλεις ερωτικές και ερωτεύσιμες. Πρωτεύουσα και συμπρωτεύουσα. Συνήθως τις χωρίζει μια υποβόσκουσα γεωγραφική αντιπαλότητα. Ιδιαίτερα στο ποδόσφαιρο εκφράζεται αυτό με όρους σύγκρουσης και ενίοτε και βίας. Για όσους είχαν πάει παλιότερα φαντάρι, η αντίθεση αυτή υπήρχε έντονη. Τις πόλεις αυτές δεν τις ενώνει μόνο ο οδηγός και συνδρομικός άξονας, αλλά και ο έρωτας των ηρώων μας. Της έγκαμης φιλολόγου Σοφίας και του επίσης έγκαμου μουσικού Αντρέα. Δύο ανθρώπων που βιώνουν ο καθένας μια νεκρή συζυγική σχέση με μια διαφορά. Ο μένα άντρας, με τη σχετική του αυτονομία στα πλαίσια του οικογενειακού βίου, που προέκυψε από το βιαστικό γάμο του με την αναγνωρισμένη ηθοποιό Ανέτα. Η δε γυναίκα, πλήρως εγκλωβισμένη στις υποχρεώσεις απέναντι στην οικογένεια και στο σχολείο. Χωρίς διέξοδο, παρά μόνο στο φαγητό και ενίοτε μέσα από τις συζητήσεις με την έφηβη κόρη της στην ονειροπόληση της παιδικής αθωότητας και του χαμένου ονείρου της. Ενός ονείρου που το έπνιξε η επιταγή της οικογένειας, τόσο στην επαγγελματική της κατεύθυνση, όσο και στην επιλογή συζύγου για την αποκατάστασή της. Πώς όμως εισέρχεται στο πεδίο των ηρώων και ιδιαίτερα της απόλυτα αφημένης Σοφίας ο έρωτας, ο Νίκος Μπουρατίδης τον αφήνει να διεισδύσει μέσα από την σύγχρονη τεχνολογία και από ένα λάθος τηλεφώνημα που αντιμετωπίζεται αρχικά με ένα αθώο πειραχτικό σχόλιο από την ηρωίδα, αρκετό όμως να δώσει τη συνέχεια και το έναυσμα για απάντηση και στη συνέχεια για μια επικοινωνία που θα ανοίξει τις πύλες του παράδεισου αλλά και της κόλασης. Στην κατάσταση που βρισκόταν η ηρωίδα μέχρι τότε, μόνο το από τέτοιες συνθήκες, λάθους, τύχης ή σύμπτωσης θα μπορούσαν να τεθούν σε κίνηση οι συμπιεσμένες δυνάμεις και δυναμικές των ηρώων μας, που από ένα σημείο και μετά, και αφού συντρέξουν απίστευτες συμπτώσεις, όπως η ταινία όπως παραδέχονται και οι ίδιοι πολλές φορές, θα ζήσουν με πρωτόγονη ορμή το δικό τους πεπρωμένο. Αλήθεια, η λέξη αυτή δεν υπάρχει στο μυθιστόρημα, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά προκύπτει μέσα από την αλληλουχία των γεγονότων, την προηγούμενη και μεταγενέστερη στάση και συμπεριφορά των ηρώων. Ο Κοέλιο για αυτές τις περιπτώσεις θέλει το σύμπαν να συνωμοτεί. Ο Πιέρ Μελβίλ ξεκινά την υπέροχη γκαστερική ταινία του «Ο κόκκινος κύκλος» με ένα ρητό της Ανατολικής Σοφίας. Οι άνθρωποι που είναι να συναντηθούν θα συναντηθούν σε ένα κόκκινο κύκλο. Ο Μουρατίδης στείνει και εξελίσσει το σκηνικό της ιστορίας μέσα από συνεχείς συμπτώσεις μέχρι την κορύφωσή της, αλλά την τελική λύση και την κάθαρση δεν την αφήνει σε κανέναν απομηχανής Θεό, αλλά στη δύναμη των αισθημάτων των εμπλεκομένων και την απόφασή τους να αποδεχτούν τους εαυτούς τους και να υπερασπιστούν μέχρι τέλους τις επιλογές τους για τη ζωή τους. Στο μυθιστόρημα Αθήνα Θεσσαλονίκη, ο Νίκος Μουρατίδης στη θέση του Happy End βάζει την καθαρτήρια λύτρωση της αυτογνωσίας και της απενοχοποίησης των αισθήσεων και των αισθημάτων. Δεν συγκαταλέγομαι σε αυτούς που παρακολούθησαν το σύριαλ. Έχω όμως ακούσει πράγματι και διαβάσει πάρα πολλά κολακευτικά σχόλια και τις τελευταίες αυτές ημέρες που γίνεται η αναφορά στο βιβλίο και στην παρουσίαση, τα σχόλια είναι πάρα πολύ έντονα και αναφορές πολύ δυνατές. Και δεν κρύβω ότι πριν διαβάσω, για την ακρίβεια, ρουφήξω μέσα σε ένα 24ωρο τις 400 και πλέον σελίδες του, είχα τις επιφυλάξεις μου τόσο για την ανατροπή, δηλαδή τη σύλληψη πρώτα του σεναρίου και κατόπιν του μυθιστορήματος, αλλά και γι' αυτό τούτο το θέμα ενός παράνομου έρωτα. Δύο παντρεμένων ατόμων. Φοβόμουν ότι θα έπεφτα, το ομολογώ, είτε σε μια περίπτωση βελτιωμένης Νόρα, πασπαλισμένης με γαργαλιστικές περιγραφές των έντονων ερωτικών στιγμών. Ευτυχώς οι φόβοι μου διαψεύτηκαν από τις πρώτες σελίδες. Η μεταφορά, μετατροπή ή μεταξέλιξη του αρχικού κειμένου του σεναρίου, που επαναλαμβάνω δεν μου είναι γνωστό, έγινε με έναν τρόπο μοναδικό,
γλαφυρό και πρωτότυπο. Με μια γραφή που είναι γρήγορη, λεπτή, συγκινητική, ευαίσθητη. Με ανοιχτό το παράθυρο στη φαντασία. Τόσο στους διαλόγους, όσο και στις στιγμές της ερωτικής έντασης. Και αυτό πιστεύω ότι είναι το πλεονέκτημα του βιβλίου αυτού που αφήνει στον καθένα αναγνώστη να πλάσει αυτό στη συνέχεια των πρώτων διαλόγων, να αναζητήσει τα βαθύτερα αίτια της επαφής των ηρώων, να κατανοήσει τα αποτελέσματα των φαντασιώσεών τους και όχι να παρακολουθεί τις ερωτικές τους συνομιλίες ως διψασμένος ειδονοβλεψίας. Ο Νίκος Μουρατίδης δεν έτσισε μόνο μια δυνατή έως τραγική ερωτική ιστορία. Στο πλέξιμο του λεπτοφυούς ιστού κάθε παραμέτρου της, μετέφερε με τρόπο εξαιρετικό κομμάτια των παιδικών του εικόνων, του δικού του κόσμου και ιδιαίτερα του κόσμου της τέχνης και του κινηματογράφου. Αν δεν κάνω λάθος. Ελίζαμπεθ Τέιλορ, Έντι Κωνσταντέν και Άννα Καρίνα, Χαρετίνη Καρόλου, Όλγα Πολίτου, Ορνέλα Βαλόνι. Πού την ανακάλυψες? Μάλλον εσύ την ξέρεις. Αλλά και Χλόη. Παραπομπή ήταν στο Δάφνης και Χλόη για μένα. Ναι, ναι. Ηρώδιο και Σαββατοκύριακα στην Επίδαυρο παραπέμπουν μαγικά στο σινεμά και στο ελληνικό θέατρο. Ενώ η Αλεξάνδρεια του Καβάφη και το Πύλιο των Κεντάβρων συμπληρώνει την ελληνικότητα του φυσικού και ιστορικού τοπίου σε μια ιστορία που εξελίσσεται σε δύο σύγχρονες κοσμοπολίτικες πλέον μεγαλοπόλεις με νοπέστες λαϊκές τους μνήμες. Χαρμάνι όμορφο και γευστικό που το ρουφάς δυνατά και αφήνεσαι μέχρι τέλους στο άρωμά του, στο άρωμα του έρωτα. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Καραχάλιο. Και να δώσουμε το λόγο στον Σπύρο Πολίδη, τον Δημοτικό Σύμβουλο, να πει δύο λόγια για εκείνους με τη σειρά του και το βιβλίο του Νίκου Μωρατήρη. Τι να πω, προβληματίστηκα που μετά από το Σπύρο την κριτική ομιλία για το βιβλίο, ακολούθησε δύο σιωπή. Περιμένω να έχετε μία πιο ζεστή τέλο πάντων ανταπόκριση. Είστε πολύ σκύροι. Κοίτα, σε αυτέ τι περιπτώσει δεν ξέρει τι να κάνει. Ήταν πολύ εμπεριστατωμένο και πολύ. Αν ήταν η πρώτη σου παρουσίαση, μου κάνει εντύπωση που θα το πέφτει. Είναι η πρώτη παρουσίαση, όντω. Εμένα δεν είναι η πρώτη παρουσίαση. Ωραία, το μέλλον σου διαγράφεται λαμπρό. Στι παρουσιάσει. Ενιαστή. Αλλά και πάλι μπορώ να σα πω ότι ειδικά για το συγκεκριμένο θέμα που το βιβλίο αυτό καταπιάνεται. Προβληματίστηκα πολύ αν καταρχήν να το προσεγγίσω και αν να το πιάσω, γιατί θα μπορούσε και να παρεξηγηθεί ίσως λίγο. Και κατά δεύτερον, προβληματίστηκα για το αν το θέμα είναι τόσο πολύ μεγάλο ή τόσο πολύ μικρό και απλό και καθημερινό. Διότι αν κοιτάξουμε γύρω μας, προφανώς θα δούμε πάρα πολλούς, αν όχι κολλητούς μας, φίλους μας, συγγενείς μας, μην πω και τους ίδιους μας τους εαυτούς, να έχουν φτάσει σε αυτή την απόγνωση που περιγράφει πολλές φορές ο Νίκος στο βιβλίο του για τους ηρωές, ειδικά για την ηρωίδα του, την οποία ουσιαστικά είναι και το πρώτο πρόσωπο. Η Σοφία είναι το πρώτο πρόσωπο, ό,τι και να λέμε μετά, ο Ανδρέας είναι... Συμπληρώνει τον αγκαίο ζευγάρι, το γιν του Γιάννη. Έτσι. Διότι η Σοφία είναι ο μεγάλος ήρωας, η Σοφία είναι ο άνθρωπος ο οποίος κάνει την τεράστια επανάστασή της και αυτό φτάνει μέχρι το τέλος. Η επανάσταση της Σοφίας ξεκινάει από μια ωραία ζωή, όπως τα λέγαμε όλοι. Αυτή η περιγραφή εκεί με το σκύλο και τα λοιπά είναι χαρακτηριστική πόσο ωραία περνάμε όλοι. Περνάμε ωραία στις κουζίνες μας, στο τραπέζι το μεσημέρι που τρώμε το φαγητό με τα παιδιά μας, αν υπάρχουν ακόμα καλύτερα. Το βράδυ που βγαίνουμε, κάποτε που κάνουμε σεξ με το σύζυγο ή με τη σύζυγο ή με το σύντροφο, τέλος πάντων. Και από πίσω δημιουργούνται χαόδεις καταστάσεις. Και παρόλο λοιπόν που υπάρχει αυτή η ωραία ατμόσφαιρα που λέγει και ο Ηλιόπουλος σε εκείνη την περιβόητη ταινία, η ωραία ατμόσφαιρα σαφώς είναι τόσο σαθρή. Όχι για όλους, μην τα ισοπεδώνουμε για όλους. Υπάρχουν και υπέροχα ζευγάρια τα οποία τελειώνουν και τη ζωή τους μαζί. Αλλά υπάρχουν και ζευγάρια τα οποία κάποια στιγμή καταλαβαίνουν ότι. Μέχρι εδώ είναι. Και πάλι καλά που κάποιοι τα καταλαβαίνουν. Φανταστείτε πόσο ζευγάρια που δεν το καταλαβαίνουν ή πάνε με αυτή την κατάσταση μέχρι τέλος. Δεν βρίσκεται ένας Ανδρέας ή μια Σοφία
μέσα από το ίντερνετ ή μέσα από το chat ή μέσα από το Facebook ή το τηλεφώνημα το τυχαίο που καταπιάστηκε και βγήκε στον ήρωα, στον συγγραφέα του serial πρωτοδεκαετίας. Φέτος πιστεύω το γράφει με ένα Facebook. Ναι. Είμαι σίγουρος δηλαδή ότι αν μιλάγαμε τώρα και ξεκίνησε το βιβλίο, η συνάντηση θα γίνει σε ένα φανταστικό, μια φανταστική γειτονιά όπως είναι το Facebook του 2008. Όπου πάρα πολλοί έχουμε δει ένα παλιό μας γνωστό, μια παλιά μας φίλη, μια συμμαθητριά μας, ένα συμφοιτητή μας, θέλουμε κάποιον άνθρωπο που μπορεί να μην είχαμε δει και ποτέ για να κρυβολογώ. Το σκέφτηκα να το κάνω αυτό που λες, αλλά θα άλλαζαν τελείως οι χαρακτήρες των δύο ηρώων. Γιατί είναι αλλιώς οι άνθρωποι οι οποίοι επικοινωνούν μέσα από το Facebook. Όχι, δεν είναι έτσι ακριβώς, έχει μεγάλο λάθος αυτό. Νομίζω ότι η Νίκο σε αυτό θα μου επιτρέψει να σου πω ότι έχει μεγάλο λάθος. Αν κοιτάξει λίγο πριν στο Facebook και τι κάνουν όλοι αυτοί οι φίλοι μας, οι συνομιλικοί μας, οι συνεργάτες μας, οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν μαζί ή γράφουν μαζί μουσική, βιβλία ή οτιδήποτε, και τι ακριβώς ψάχνουν μέσα στο Facebook. Αν ψάχνουν και πολύ, μπορεί να μην ψάχνουν, αλλά πέφτουν και πάνω κατάμετρο σε μια κατάσταση η οποία του οδηγεί σε ατραπούς που ούτε από του φαντάζεται κανένα. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να μην είναι στη Θεσσαλονίκη και εσύ να είσαι στην Αθήνα. Ο άνθρωπος αυτός μπορεί να είναι ο καθημερινός σου συνεργάτης. Μπορεί να είναι ο άνθρωπος με τον οποίο πίνετε καφέ τυχαία το πρωί και ξαναβγαίνετε το πρωί 7 η ώρα πριν ξεκινήσει τη δουλειά σας στο καφέ της γειτονιάς και πάρετε το κυπελάκι και φεύγετε. Είτε λοιπόν από ένα τυχαίο τηλεφώνημα που επαναλαμβάνεται μετά γιατί βρέθηκε κάποιο ενδιαφέρον, είτε όχι, η ωραία ζωή της Σοφίας και η τακτοποιημένη ζωή του Αντρέα, έστω και αν το Αντρέα μοιάζει πολύ πιο ακατάστατη ουσιαστικά, γιατί έχει αυτά τα θέματα με τη γυναίκα του που είναι προφανή. Τα θέματα με τη γυναίκα του Αντρέα είναι προφανή. Φτάνουν λοιπόν σε αυτό το τηλεφώνημα, το οποίο τηλεφώνημα τους οδηγεί σε ένα ακόμα τηλεφώνημα, πολύ ενδιαφέρον, ακόμα πιο ενδιαφέρον το πρώτο. Και πάει λέγοντας λοιπόν αυτή η ιστορία. Μέσα από τα τηλεφωνήματα τα οποία έχουν απλούς διαλόγους, με μικρά υπονοούμενα, με μικρά σχόλια και κοπλιμέντα, φτάνουμε να γίνονται τουλάχιστον επικίνδυνα, όπως ένας πολύ απλός διάλογος που περιγράφει και είναι ο εξής. Το κοντόνιμα τηλεφώνου σχεδόν με τρόμαξε έτσι βυθισμένη που ήμουν στις σκέψεις μου, λέει η Σοφία, πάντα σε πρώτο ενικό. Παρακαλώ, είμαι αυτός ο αφηρημένος που παίρνει λάθος νούμερα και ζητάει τη μαμά του. Είναι το προηγούμενο τηλεφώνημα και αυτό είναι το δεύτερο βέβαια. Έβαλα και πάλι τα γέλια και η μαμά του το είπε σχεδόν παιδικά. Έδωσε μία με το πόδι μου και έκλεισε την πόρτα της κουζίνας. Μη μου πείτε ότι και πάλι κάνατε λάθος. Πονούμενο. Όχι, αυτή τη φορά το έκανα επειδή στο λάθος. Με λένε Αντρέα. Εμένα Σοφία. Παύση και αμηχανία και τα δύο στρατόπεδα. Ας μιλήσω πρώτη, να το βγάλω τη δύσκολη θέση. Νομίζω ότι κάνουμε παιδιαρίσματα. Δεν είναι κακό. Με τι ασχολείσαι? Είμαι καθηγήτρια φιλόλογος. Γυμνάσιο ή λύκειο? Λύκειο, εσύ? Μου αρέσει που το γυρίσαμε, χωρίς να το καταλάβουμε στον ελληνικό. Είμαι μουσικός. Οποιοςδήποτε λοιπόν έχει κάνει φλερτ αυτού του είδους, αυτός ο διάλογος είναι νομίζω καρμόν. Στο chat, αν δηλαδή, κάποιο κάτσει στο κομπιούτερ και κάνει λίγο chat και φλερτάρει με ένα πρόσωπο που ξέρει δεν ξέρει και θέλει να πει με 5 πράγματα ψάχνοντας, θα πει αυτά τα πράγματα ακριβώς. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Και βέβαια η υπόθεση εξελίσσεται. Εξελίσσεται διότι πράγματι ήταν ενδιαφέρον το τηλεφώνημα, πράγματι ήταν ενδιαφέροντα αυτά τα οποία άρχισαν να λένε στα τελείωτα τηλεφώνηματά τους. Και βεβαίως υπήρχε και της Αθήνας το δεδομένο. Υπήρχε κάποια σύνδεση που εύκολα οδηγεί κάποιο Θεσσαλονικιό στην Αθήνα. Να κατέβει για κάποιους λόγους, είτε αυτά είναι ψώνια, είτε αυτά είναι υποχρεώσεις, δουλειές, ένα διαμέρισμα που στην περίπτωσή μας παίζει και πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Πολύ σημαντικό ρόλο. Έτσι που κατεβαίνει η Σοφία στην Αθήνα. Όχι κατά ανάγκη να συναντήσει τον μετέπειτα εραστή της, αλλά γιατί την τραβάει, κάτι την έλκει. Κάτι είναι αυτό που σε τραβάει να πας και να κάνεις το επόμενο βήμα, ειδικά όταν υπάρχει υπόβαθρο. Κατεβαίνει και συνειδητοποιεί κάποια στιγμή, περνώντας δίπλα από κάποιον, ότι είναι ο Αντρέας. Εκεί έχω ένα ερώτημα. Αυτό μου έχει αφήσει μεγάλο κενό. Πώς είναι αυτός ο Αντρέας, γιατί είναι αυτός ο Αντρέας, η φωνή του μόνο. Είναι κάτι, ένα πολύ περίεργο πράγμα που σου δημιουργείται όταν περνάς από έναν άνθρωπο και λες αυτό είναι ντεζαβού, είναι
ο άνθρωπος που με μαγνήσε και έφτασα έξω από την λυρική σκηνή, το μέγαρο μουσικής ή οτιδήποτε. Είναι όλα αυτά. Είναι ποιητική αδεία, είναι το μοιραίο, είναι... Και βέβαια η σοφία αρχίζει και αλλάζει, μεταλλάσσεται. Μεταλλάσσεται βλέποντας ότι ο εαυτός δεν είναι αυτός που είχε πριν από 20 χρόνια, 25, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος χρειαζόταν την αλλαγή. Την αλλαγή την οποία την οθεί να την κάνει ένας Ανδρέας. Ο Ανδρέας ο οποίος περιπετειωδώς ασχολείται μαζί της, αλλά αυτή έχει προφανώς ένα στόχο. Αλλάζει ρούχα με την επιτροπή των φίλων της, δύο φίλοι που είναι στην Αθήνα και τη βρίσκουν και τη πάνε στο αμέσως επίπεδο παραπέρα. Υπάρχουν άγχοι σε αυτές τις σχέσεις, άγχοι να επιβεβαιωθείς, να επιβεβαιώσεις κάτι κι εσύ, να δεις ότι μετά από 20-25 χρόνια, όταν είσαι 40, 42, 45, 50 χρονών, ακόμα έχεις κάτι. Έχεις κάτι το οποίο ο άντρας σου, ο οποίος είναι στο σπίτι και βλέπει τηλεόραση, τρώει κανονικά, δεν κάνει τίποτα άλλο, είναι αυτό το οποίο βλέπεις είναι το διέξοδό σου. Η σχέση σου, ο άντρας σου, είναι το διέξοδό σου. Γυρνάς σπίτι και βλέπεις τον άντρα σου να βλέπει τηλεόραση, τα παιδιά σου να είναι στο φευγιό, έτοιμο να σπουδάσουν ή να βγουν με τους φίλους τους κτλ. Και εσύ βλέπεις ότι υπάρχει ένας Ανδρέας και πας στο τηλεφώνημα, πας στο ραντεβού ή πας στο επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα που μπορεί να μην ξέρεις τι ακριβώς θα οδηγήσει, αλλά φτάνεις πολλές φορές στο αμήν μετά από το προηγούμενο τηλεφώνημα ή το επόμενο και λες, έχω πάρει μια απόφαση. Έτσι μου έρχεται να πάω να τα πω όλα και να φύγω από το σπίτι. Δεν αντέχω άλλο. Το λες όμως πάρα πολλές φορές. Η Σοφία πρέπει να το έχει πει αυτό μερικές εκατοντάδες φορές πριν. Ναι, αν και αν την πάρει. Πρέπει να φτάσουμε στο ζουμί ότι η Σοφία είναι αυτή. Έτσι. Στην υπόθεση που παίρνει τα πράγματα στα χέρια της. Μα και στην ουσία και στο τέλος. Φτάνοντας στο τέλος της Σοφία. Γιατί στα δύσκολα, οι γυναίκες είναι πιο άντρες από τους άντρες. Κατά εξοχήν αυτή είναι η. Είναι προσεκλημένη η γυναίκα. Αυτό τώρα σκεφτόμουν, ειλικρινά. Αυτό σκεφτόμουν τώρα. Ναι, αλλά αυτό ήταν αυτό. Δήλωσε την αδυναμία της νωρίτερα. Την μετέφερε. Ακριβώς. Όχι να μιλήσει για το θέμα. Όχι να μιλήσει για το θέμα. Την αδυναμία της να είναι εδώ. Όχι. Ίσα-ίσα. Η Νατάσα δεν μπορούσε να μιλήσει για πάρα πολύ καλά. Γενικά είναι αυτή η ιστορία της Σοφίας, η οποία πραγματικά στο τέλος παίρνει τα πράγματα στα χέρια της, τα παρατάει όλα, τα τεινάζει όλα στον αέρα, φεύγει, εγκαταλείπει σπίτι, δουλειά, αγαπημένους, είτε είναι μαθητές αυτοί, είτε είναι... Και κάνει τη μεγάλη της υπέρβαση. Δεν έχει σημασία αν ή όχι ακολουθήσει ο οποιοσδήποτε Ανδρέας. Η Σοφία όμως έχει κάνει το πείδημα το μεγάλο. Έχει περάσει το Ρουβίκονο το δικό της και βρίσκεται αντιμέτωπη με όλα αυτά τα θέλω που για πολλά χρόνια τα έχει αφήσει δεν θέλω. Τα έχει αφήσει πίσω της. Είναι μια πολύ απλή ιστορία. Κι όμως για όλους εμάς που στον κοινωνικό μας περίγυρο ζούμε ένα τέτοιο έρωτο που ξενίσεται σε ένα διαζύγιο ή σε ένα χωρισμό ή σε δύο χωρισμούς. Είναι ένας μεγάλος έρωτας. Οι μεγάλοι έρωτες συνήθως αφορούν μεγάλους ανθρώπους, δηλαδή μεγάλους ανθρώπους σε ηλικία. Και αυτό γιατί οι έρωτές τους και τα αποτελέσματά τους αφορούν και τρίτους. Αφορούν τα παιδιά τους, τους συγγενείς τους, τα πεθερικά τους, οτιδήποτε άλλο. Και αυτό είναι που κάνει μεγάλους τους έρωτες των μεγάλων. Παρόλο που και οι έρωτες των μικρών είναι τεράστιοι. Οι έρωτες των μικρών παιδιών, των 18, των 20 έρωτων, τεράστιοι. Ένα παιδί μπορεί να πέσει να πλαντάρει το κράμα και να χάσει 20 κιλά σε μια εβδομάδα που λέει ο λόγος. Αλλά μεγάλους έρωτες συνήθως λέμε των μεγάλων ανθρώπων που αφήνουν πίσω τους πράγματα. Αφήνουν πίσω τους το σπίτι τους, την καθημερινότητά τους, που είναι και αυτή υπέροχη. Η καθημερινότητα που περιγράφει στην αρχή ο Νίκος είναι πάρα πολύ ωραία. Και το ζεστό το σπίτι είναι πολύ ωραίο, και το ζεστό το φαγητό είναι πάρα πολύ ωραίο, και η συνέβρεση το μεσημέρι στο τραπέζι είναι πάρα πολύ ωραία. Αλλά το χαστούκι που σου δίνει ο μεγάλος έρωτας των αρκετά μεγάλων εθρώνων, της οριμότητας για να πω ακριβώς. Ο όριμος έρωτας που τα έλεγα τώρα, είναι αυτό το οποίο τελικά συζητιέται, γίνεται βιβλίο,
και αναγκάζει ένα συγγραφέα να κάνει μια κατάθεση στην ερωτευμένη ψυχή ενός ζευγαριού κάποιες ηλικίες. Το βιβλίο εγώ το διάβασα στην αρχή, μόλις το βγήκε και έτυχε να είμαι στο βιβλιοπωλείο και όχι εδώ στο βιβλιοπωλείο, όπως σύντος δεν ήμουν εδώ. Και το αγόρασα γιατί τον Νίκο τον είχα γνωρίσει αρκετά χρόνια πριν, μέσω του Στέλιου του Πιστολόπουλου. Είχαμε κάνει λίγο παρέα και με το 80 κάποτε. Και είχαμε παρουσιάσει και το βιβλίο το πρώτο, πάλι στην Πάτρα, πριν από 4 χρόνια, τον Αρχιδιάδη. Και λέω το... μια νουβέλα. Την πήρα και διάβασα σε περίπου μία μέρα. Καλά, κοινότοπο είναι αυτό. Μία μέρα μόνο την πήρα και διάβασα το βιβλίο. Όχι επειδή είναι λίγο βιβλίο, είναι λίγο το βιβλίο σε ποιότητα, αλλά επειδή δεν μπορώ να αφήσω ούτε λεπτό το βιβλίο αυτό, δεν μπορώ να αφήσω ούτε δευτερόλεπτο. Παίρνεις και το τελειώνεις εξ ολοκλήρου. Και βέβαια, αφού είχα δει και το ΣΥΡΙΑ παλιότερα, καταλαβαίνεις πόσο πιο δύσκολο είναι στην τηλεόραση να κάνεις έναν έρωτα μεγάλο και να τον παρουσιάσεις όπως το διαβάζεις ένα βιβλίο. Δεν έχει καμία σχέση ο έρωτας που περιέγραψε τη τηλεόραση πριν από 10 χρόνια με τον έρωτα που συνειδητοποίησα μέσα από το γραπτό κείμενο του Νίκου του Μωρατίδη στο βιβλίο Αθήνα Θεσσαλονίκη, το οποίο ευχαριστήκα πάρα πολύ και χαίρομαι τελικά παρά τις επιφυλάξεις μου που σήμερα το βράδυ είμαστε μαζί εδώ και το παρουσιάζω μαζί με τους φίλους και τον Νίκο δίπλα μου. Γιατί είχες επιφυλάξεις, δεν μας είπε. Το παρακάλεσες και τον εγώ και παρούσα και το φίλο ρώτημα την αρχή, δεν το καταλάβατε. Τι είπες Κώστα? Δεν ξέρω γιατί είχε επιφυλάξει ο Σπύρος για την αποψήφια εκδήλωση. Είναι αλήθεια ότι δεν σ' αρέσει να μιλάς για τον έρωτα δημόσιο. Γιατί είναι ένα μεγάλο το κομμάτι. Καθόλου δεν μ' αρέσει να μιλάς για τον δημόσιο. Ιδιωτικά βίτσια, δημόσιες αρετές. Δεν ντρέπομαι για τίποτα, αλλά δεν μ' αρέσει να μιλάω για τον δημόσιο. Μπορείτε να κάνω ένα χαρά στο κλίματο. Τι λάδι έργο, ρε. Αυτό. Ιδιωτικά βίτσια, δημόσιες αρετές. Ακούσουμε τον κύριο Ατζουλάτο, ο οποίος έφυγε, πήγε στο επιμελητήριο, επέστρεψε ταχύτατα για το φίλο του Νίκο και αυτό το βιβλίο. Είναι αλήθεια ότι εγώ συνήθως μιλάω για θέματα οικονομικού περιεχομένου, εμπράγματα θέματα και όχι τα ιδεαλιστικά όπως είναι ο έρωτας. Νίκο, κατά πρώτα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που απόψε βρίσκομαι σε ένα πάνελ που είναι τελείως διαφορετικό σαν θέμα. Ένα θέμα που με έχει απασχολήσει βεβαίως και προσωπικά και δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας εδώ που δεν έχει σχέση με το αντικείμενο. Εγώ τον Νίκο τον Μουραϊτίδη τον ξέρω πάρα πολύ λίγο. Μπορώ όμως να καταλάβω από την κοινωνική του συμπεριφορά και τον τρόπο που συμπεριφέρεται ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ατόφιος. Το ατόφιο του χαρακτήρας του εκφράζεται με αυτή την παρόρμηση που είναι γεμάτη συναισθήματα, που είναι γεμάτη Νίκο, που είναι μοναδική. Ο Νίκος Μουρατίδης λοιπόν θα μπορούσε να γράψει ένα βιβλίο και δεν θα μπορούσε να έχει άλλο θέμα εκτός από τον έρωτα. Γιατί αυτό στο σύνολο των εκφράσεών του είναι κυρίαρχο, είναι ένα θέμα το οποίο τον χαρακτηρίζει, γιατί ο λόγος του είναι τόσο πολύ ισχυρός και τόσο πολύ συναισθηματικός, το καταλαβαίνει οποιοδήποτε μπορεί να τον ακούει, γιατί είναι πάρα πολύ αιχμηρός και για τα καλά και για τα κακά. Ο έρωτας λοιπόν είναι ένα θέμα που τον απασχόλησε, το ανέλησε με τον δικό του τρόπο και εδώ τίθεται ένα πολύ μεγάλο θέμα, Νίκο, και θέλω να το συζητήσουμε περισσότερο, γιατί εγώ δεν θα κάνω ανάλυση, δεν είμαι ο θεωρητικός της παρέας. Αλλά εσύ που το έχεις γράψει και που το γνωρίζεις καλύτερα είναι ότι διαβάζοντάς το ανακάλυψα ότι υπάρχει εντός παρενθέσεως ένας παράνομος έρωτας. Ένας έρωτας που απαγορεύεται να το έχουν δύο άνθρωποι που είναι παντρεμένοι γιατί έχει το επιβάλλει το κοινωνικό γίγνεσθε. Υπάρχει μια γυναίκα που τη χαρακτηρίζουν χαρακτηριστικά πολλές φορές που τα λέμε χαρακτηριστικά παντελονιού. Τόλμη, ήθος, θάρρος, αυταπάρνηση. Εξυπνάδα για τη γυναίκα, όποιος το αμφισβητεί δεν θα πρέπει να θεωρεί τον εαυτό του ιδιαίτερα έξυπνο. Είναι ένα αμυντικό όν τεραστίων δυνατοτήτων και έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Είναι φτιαγμένη η φύση της να αντέχει σε αγώνες μεγάλης διαδρομής. Αντίθετα με τον άντρα, ο οποίος είναι παρορμητικός, έχει έξι και επιθυμία να υλοποιεί τα πάντα στη μονάδα του χρόνου που αυτός θέλει, θεωρώντας τον εαυτό του κυρίαρχο όργανο και εκ του αποτελέσματος υποδιέστερος της γυναίκας στο σύνολο των αποφάσεων. Και δεν είναι τυχαίο που η γονιμότητα αυτή η θηλυκή, αν θέλετε,
απόλυτη παρουσία στη ζωή, είναι γενικείο ιδίωμα. Αυτή η θηλυπρεπής γλυκιά συμπεριφορά της μάνας είναι και αυτό γυναικείο ιδίωμα και είναι και κυρίαρχα συναισθήματα. Είναι αυτές οι γυναίκες μάνες, οι γυναίκες ερωμένες, οι γυναίκες που μας κατευθύνουν το μυαλό, την ψυχή, γιατί το βλέπετε στο σύνολο της διαδικασίας που ο Νίκος αναφέρει, ότι ο άνδρας άτολμοσόν στο σύνολο της ζωής του κυριαρχείται από ένα συναίσθημα που όλοι το έχουμε αισθανθεί και που τις λύσεις της διαχείρισης καθημερινότητας τις δίνει η γυναίκα. Και είναι σίγουρο, μη δε ξερωμένου το μιλώντος, ότι το σπίτι της γυναίκας μας όλων ήταν το επόμενο σπίτι μας όταν γνωρίσαμε τη γυναίκα μας. Εγώ δεν θυμάμαι, κύριε, ποτέ να είμαι ερωτευμένος με μία γυναίκα και να μην φιλοξενούμε περισσότερο στο σπίτι του πεθερού μου ή της γυναίκας μου από ό,τι στο δικό μου. Θεωρούμε λοιπόν οι άντρες, φιλοσοφικά και θεωρητικά και πρακτικά, την εστία της γυναίκας σαν φυσική μας θέση. Ένας χώρος που έχει ιδιαίτερη θαλπορή, έχει ιδιαίτερη αγάπη και έχει ιδιαίτερο τόνο. Εγώ λοιπόν δεν θεωρώ, και θα μας το πει και ο Νίκος αργότερα, ότι υπάρχει παράνομος έρωτας. Ο έρωτας είναι κυρίαρχος, είναι συναίσθημα που καλύπτει τα πάντα. Από τη στιγμή που κυριαρχίζει στην ψυχή, το μυαλό περνάει σε δεύτερη φάση. Το σύνολο των συναισθημάτων, χρονικά και κοινωνικά, έχουν σαν κυρίαρχο αυτό το συναίσθημα, το μοναδικό. Αλίμονο, αλίμονο στον άνθρωπο που έζησε και δεν κυριαρχήθηκε αυτό, από αυτό το μοναδικό συναίσθημα της απόλυτης, αν θέλετε, ανθρώπινης ζωής. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Νίκος έπιασε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής, αυτό που όλοι βάζουμε ένα πολύ μεγάλο βουλοκαίρι. Κανένας από εμάς δημόσια δεν θα μπορούσε να παραδεχθεί ότι μπορεί να έχει ζήσει ένα τέτοιο έρωτα και μέσα σε αυτό το χώρο που καθόμαστε όλοι, είμαι σίγουρος ότι κάποιοι από εμάς, κυριαρχούμενοι από αυτό το συναίσθημα ή που υπάρχει και ακόμα αυτή τη στιγμή στη ζωή τους ή το έζησαν στο παρελθόν, που για κάποιους λόγους δεν μπορούσε να κοινοποιηθεί αυτό το κυρίαρχο συναίσθημα, το έζησαν βουβά, το έζησαν με λατρεία, το έζησαν κυρίαρχα, δεν θα το ξεχάσουν ποτέ, θα είναι μέσα στην ψυχή τους και θα το πάρουν μαζί τους. Είναι ίσως το μοναδικό κομμάτι της ζωής μας που δεν θα το ξέρει ποτέ κανένας παρά μόνο δύο άνθρωποι. Και όσο πιο απαγορευμένο εντός παρενθέσεως είναι, τόσο μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει για τους δυο, τόσο πιο κυρίαρχο είναι και τόσο περισσότερο μαγεύει και σημαδεύει την ψυχή. Για να μην κουράσω, γιατί αυτά είναι γνωστά σε όλους και νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος που δεν αισθάνεται αυτό το συναίσθημα το κυρίαρχο της γυναικείας ψυχής από τη μια πλευρά και της ανδρικής αγωνίας από την άλλη, νομίζουμε λοιπόν ότι κλείνοντας αυτή τη μικρή παρένθεση, γιατί μια ομιλία πρέπει να είναι κοντή όσο μια φούστα γυναίκας για να μπορεί να προκαλεί το ενδιαφέρον και μακριά όσο χρειάζεται για να καλύπτει το θέμα. Σταματώ λοιπόν εδώ. Είπατε. Να είστε καλά. Κλείνω λοιπόν την κουβέντα και σας παραδίδω στον συγγραφέα. Δεν ξέρω αν έχεις μιλήσει, Νίκο μου. Όχι ακόμα. Νομίζω. Κλείνοντας λοιπόν, σας παραδίδω στον Νίκο που αυτός θα μας πει γιατί, το ξαναβάζω, γιατί επέλεξε αυτό το θέμα. Νομίζω ότι ο κύριος Τουτουλάδος άνοιξε τον δρόμο τώρα για να κάνουμε και τη συζήτηση, εφόσον μας πει δύο πράγματα βέβαια ο συγγραφέας του βιβλίου, ο κύριος Νίκος Μουρατίδης, γιατί σκοπός της συνάντησης αυτής είναι να γίνουν και ερωτήσεις, να λυθούν και δικές σας απορίες, να γίνει μια όμορφη κουβέντα απόψε. Λοιπόν, όλα αυτά που άκουσα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα και ήταν ακριβώς πάνω στο θέμα. Το θέμα που διάλεξα για την ιστορία μου αυτή ήταν το πρώτο και κύριο, ότι πίσω από κάθε μικρή στιγμή στη ζωή μας μπορεί να κρύβεται μια μεγάλη ανατροπή, η μεγάλη έκπληξη, η μεγάλη στιγμή που όλοι περιμένουμε. Το δεύτερο είναι ότι δεν ήθελα αυτή η κοπέλα, αυτή η γυναίκα να τελειώσει έτσι τη ζωή της. Ήθελα να της δώσω ένα διέξοδο.
είχε πέσει σε μια ακινησία καθημερινότητας, αυτό η συνήθεια, ξέρεις, που το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο, σερνόταν σε ένα γάμο που δεν σε έλεγε τίποτα και έπρεπε να την ξεκουνήσω. Η μοναδική κινητήρια δύναμη γι' αυτό ήταν ο έρωτας. Και βρήκε τη δύναμη αυτή η γυναίκα να τα φέρει τα πάνω κάτω και να τα αλλάξει όλα και να ξεκινήσει από την αρχή. Και ένα μήνυμα προς τους άντρες είναι αυτό, ότι οι γυναίκες στα δύσκολα είναι πιο αδράκια. Γιατί αυτή παίρνει τα πράγματα στα χέρια της, στο φινάλε. Αυτό είναι. Τόσο απλό. Λεβέντικη εξέλιξη. Ναι. Να περάσουμε σε κάποιες ερωτήσεις και να ξεκινήσουμε μια συζήτηση πάνω σε αυτό, στην θεματολογία, πάνω σε αυτά που είπε. Εγώ και αδιάκριτες ερωτήσεις. Και αδιάκριτες. Αν έχω τύχει ξανά και μια παρέα είμαστε τώρα. Εκτός αν θέλετε να μην μιλήσουμε για έρωτα και να μιλήσουμε για το χρήμα που θα μας κατατοπίσει. Παρακαλώ, δεν έχω καμία σχέση με το θέμα. Που έχουμε και περισσότερο ενδιαφέρον. Για το τι πρόκειται να συμβεί. Εγώ είμαι για την ανάπτυξη, πες να σου πω. Να δίνουμε το μικρόφωνο. Ναι. Για λέγε σε παιδί μου, αν υπάρχει κάποιος να ρωτήσει, παιδιά, κάτι... Υπάρχει κάποιος που να θέλει να ρωτήσει κάτι. Περισσότερο δισταγμό, βλέπετε. Περισσότερο οι κυρίες μας ενδιαφέρουν στην αρχή. Όλοι έχουν ερωτήσεις. Αλλά να πάμε σε αυτό, να ρωτήσω εγώ. Ποιοι έχουν διαβάσει το βιβλίο? Όλοι. Ωραία. Και το έχετε δει στην τηλεόραση. Με βάση αυτό που έχετε δει στην τηλεόραση. Να ρωτήσουμε. Καλύτερα να καταστραφώ μαζί σου παρά να λυτρωθώ μακριά σου. Πώς είναι? Α, πολύ καλά. Δεν ξέρω. Κάπως έτσι είναι και η Μοναδίδη. Ποιο? Καλύτερα να καταστραφώ μαζί σου παρά να λυτρωθώ. Ποια είναι η καταστροφή? Τι σημαίνει αυτό? Δεν ξέρω, με τον Ανδρέα. Πήγαινε για τον Ανδρέα, για τον οποιονδήποτε Ανδρέα. Ήθελε να αλλάξει τη ζωή τη. Μα είναι καταπληκτικό. Ναι, βέβαια. Αυτό που λέει είναι καταπληκτικό. Αυτό μπορεί να κάνουμε κουβέντα 5 μέρες. Αυτό με τρομάζει. 5 μέρες κουβέντα. Με τρομάζει αυτό. Έχω σχολείο, δεν προλαβαίνεις. Ναι. Καλύτερα να καταστραφώ μαζί σου παρά να λυτρωθώ μακριά σου. Ρώμιο και Τζούλιετ. Ο έρωτας λένε όμως ότι δεν καταστρέφει, ότι διαλύει. Μπορεί να καταστραφείς οικονομικά, επαγγελματικά, όλα αυτά για τον έρωτα λένε ότι δεν σε καταστρέφει, σε διαλύει. Και ξεκινάς πάλι από την αρχή. Αλλά χρησιμοποιούν οι άνθρωποι αυτή την... Κοιτάξτε, να μην πάμε στη διαδικασία το τι λέει ο καθένας, γιατί ο έρωτας για τον καθένα μας είναι κάτι τελείως προσωπικό. Τον ζει ο καθένας με τον δικό του ρυθμό, είναι βιώματα διαχρονικά. Η κάθε γυναίκα που συναντάς στη ζωή σου δημιουργεί αντίστοιχο επίπεδο έρωτα. Δηλαδή, ενώ έχεις μια πανέμορφη γυναίκα μπροστά σου, γιατί ο έρωτας δεν είναι μόνο αυτό το φτερούγισμα, είναι και την ώρα που τρως μαζί της, πώς αισθάνεσαι την ώρα που είναι κοντά σου. Τα συναισθήματα δεν είναι τα ίδια? Όχι πάντα. Εγώ δεν θεωρώ, δηλαδή, ότι η έλλειψη δημιουργεί πιο δυνατά συναισθήματα. Αυτή η έλλειψη του ότι την έχεις μακριά και να θέλεις να τη δεις, επειδή εγώ στο λέω προσωπικά, Νίκο, γιατί ταξίδευα πάρα πολύ και όταν ήμουν ερωτευμένος δεν είχα την πολυτέλεια να βρίσκομαι κοντά στην κοπέλα μου μεγάλα χρονικά διαστήματα. Όταν νύχτωνε ήμουν απίστευτα στενοχωρημένος. Το ίδιο δεν συνέβαινε όμως και με την επόμενη κοπέλα? Όχι, δεν μιλώ γι' αυτό. Μιλώ ακόμα και στις φάσεις της ζωής με τη συγκεκριμένη κοπέλα. Δηλαδή, όταν τρως μαζί της, όταν κάνεις έρωτα μαζί της, όταν παιδιάζεις μαζί της, μπορεί να είσαι περισσότερο ερωτευμένος ή λιγότερο ανάλογα με το ποιον έχεις απέναντί σου και πώς αντιδρά σε αυτό που γίνεται. Mm. Βέβαια, κάθε κοπέλα λύνονται. Υπάρχει και κάποια κοπέλα που σου ανοίγει την ψυχή της, που σου ανοίγει. Ξυπνάς το πρωί και είναι χαρά να γυρίσεις. Από το χαρακτήρα. Βεβαίως. Αυτά όλα είναι έτσι ένα. Παρακαλώ, κύριε. Να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω κάτι. Τώρα κάνουμε μια συζήτηση πλέον αυθόρμητη και αυτό είναι το καλύτερο. Μα δεν υπάρχει, είπαμε, παράνομος έρωτας.
Ούτε και τα κλεισίδια της καταστροφής και καλά. Όταν τελειώνει ένα σπίτι, κλείνει ένα σπίτι, δεν είναι καμία καταστροφή κατά ανάγκη. Επίσης, διαβάζω. Παράνομος ερώτας, απαγορευμένος ερώτας. Κλεισέ είναι αυτά. Γιατί δεν την ανανεώσετε μέσα από τον ίδιο του τον σύντροφο, τον ίδιο του τον σύζυγο. Ποιον, αυτό που βλέπει τηλεόραση το πρωί μέχρι το βράδυ και. Ξύνεται το. Έχω παίρνει τη ζωή στα χέρια τη, σα πάρει. Γιατί τότε δεν θα είχαμε έργο, δεν θα είχαμε ιστορία. Να μου επιτρέψετε να ρωτήσω εγώ κάτι. Παρακαλώ, τι εγώ θέλω. Εντάξει, ποιο είναι. Έλα, τι. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον συγγραφέα. Ναι. Γιατί σχέση υπάρχει. Αλλά το πόσο έχει μετρήσει τον παράγοντα και την έννοια φαντασίωση στο συγκεκριμένο έρωτα. Γιατί είναι κάτι που κάνει αναφορά στο βιβλίο. Mm. Συχνά. Και έτσι μου με εντριγκάρισε αρκετά, μπορώ να πω. Ολοκληρώνεται ο ερωτάς τους που είναι πρώτα μια φαντασίωση, ήταν απλά εγκλωβισμένος έτσι στο μυαλό τους ή ήταν κάτι περισσότερο. Δεν την καταλαβαίνω την ερώτηση. Ούτε με να τη μεταφράσω. Ναι. Πες το τσαλά με δικά σου λόγια. Εσύ είσαι δικηγόρη, παιδάκι. Ήταν στο μυαλό του. Δεν ερωτεύεσαι. Ναι, το θέλει το λέει, το σαν πάω. Εσύ είσαι δικηγόρη, δεν ερωτεύεστε. Πολύ. Πες το μας λοιπόν κανονικά, σαν άνθρωπο. Έμα πες απλά. Ειδικά ως κόρος. Μπορεί να έχει παράπονο. Δεν μα τα λες. Εγώ θέλω να δω, θέλω να μου εξηγήσει. Ναι. Πώς πλέκει τη φαντασίωση στην ιστορία. Γιατί φαντασιώνονται οι ήρωες. Το λέω έτσι, δεν τρόπο να το πω, γιατί θα το διαβάσετε. Πώς. Μέσα σε ένα εξάμηνο γνωριμίας και τηλεφωνικών επαφών και ίσως όχι μια τόσο συχνή ερωτική συνάντηση με τον σύντροφό τους, η Σοφία παθαίνει αυτό που θα πάθαινε οποιοδήποτε. Φτάνει σε ένα, ας πούμε, οργασμό, μιλώντας μαζί του στο τηλέφωνο. Γίνεται ένα τηλεφωνικό σεξ, αν θέλεις, με πιο. Τι άμα πάρει. Με όχι με ροζ από χρώμα. Με όχι ροζ από χρώμα. Με πορτοκαλί. Μήπως θες ένα τηλέφωνο να δεις τι διακαλύπτει. 090. Αν είναι ξεφέρα με το 90, τότε τα υπόλοιπα.